Μίλτο, 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 Μίλτο! Έρχεται ο κύριος Χαρδαβέλας. Α, ωραία, ωραία. Περίμενα να του φέρει ένα καφέ. Τι δουλειά έχει, παιδί μου, ο Χαρδαβέλας στο ξενοδοχείο μας. Για ένα έγκλημα, λέει, που είχε γίνει παλιά εδώ και θέλει να κάνει ένα ρεπορτάζ. Παράνομη πράξη στο Κόντε Ντελμάρε, εντύπωση μου κάνει. Καλημέρα σας. Τον Μίλτο θα ήθελα, παρακαλώ. Εκεί στον Γκισέ είναι. Από εδώ, κύριε Χαρδαβέλα, από εδώ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Εγώ είμαι ο Μίλτος. Χαίρομαι πολύ. Και από εδώ είναι η υπεύθυνη αρχικαμαριέρα. Ορόφο, ναι, ορόφο. Μάρα Ανδρέου, χάρηκα. Πίστες, πίστες. Λοιπόν, τι είναι αυτό που μου είπατε, θέλετε να μου πείτε στο τηλέφωνο. Κάτσε, παιδί μου, τώρα τι είναι αυτό, να κεράσουμε κάτι τον άνθρωπο. Θέλετε να πιείτε κάτι. Ένα σκέτο ελληνικό, παρακαλώ. Ένα σκέτο ελληνικό, ρε. Αμέσως. Θα σας έλεγα λοιπόν ότι κάνω ένα ρεπορτάζ για ένα περίεργο έγκλημα που έγινε εδώ πριν πολλά χρόνια. Πες το μας ότι εδώ μέσα υπάρχει ορθά ανοιχτή πύλη του ανεξήγητου. Έτσι εξηγούνται πολλά, κύριε Κώστα μου. Κοιτάξτε να δείτε, εγώ είμαι φτά. Ένα λεπτό, σταμάτα. Μάλιστα. Ένα περίεργο έγκλημα που έγινε εδώ πριν από 50 χρόνια. Α, δεν ήμουν εδώ. Στα εγγένεια του ξενοδοχείου σας. Α, με το καλημέρα σας δηλαδή, κάντε μια. Μπορείς να σταματήσεις τα σχόλια, σας παρακαλώ. Συγγνώμη. Η ιστορία μας πάει 50 χρόνια πίσω. Την τελευταία μέρα του 1957, στο πρωτοχρονιάτικο ρεβεγιόν του Κόντε Ντελμάρε. Η Αθήνα μόλις έχει βγει από τον εμφύλιο με ανοιχτές ακόμα τις πληγές της. Πρωθυπουργός ο Κώστας Καραμαλής, ενώ στην αντιπολίτευση είναι ο Γιώργος Παπανδρέου. Η νεολαία διαδηλώνει στους δρόμους για την παιδεία και τις επεμβάσεις των Αμερικανών στα εσωτερικά μας, αλλά και για τις καταχρήσεις στα ασφαλιστικά ταμεία. Ψηφίζουν για πρώτη φορά οι γυναίκες, ενώ κάνουν την εμφάνισή τους τα πρώτα ηλεκτρικά ψυγεία, ξυριστικές μηχανές και τα αντιβιωτικά. Οι εργαζόμενοι βγαίνουν στους δρόμους για την ακρίβεια, ενώ η Αθήνα γεμίζει σιγά σιγά με πολυκατοικίες. Ο Κάρολος Κουν, αιώνιος αντίπαλος με το Εθνικό Θέατρο, τη στιγμή που οι Αθηναίοι κάνουν μονοήμερες εκδρομές στην εξωτική Νέα Φιλαδέλφια. Τα μεγάλα ονόματα στο μουσικό θέατρο είναι η Ρένα Ντόρ, η Άννα και η Μαρία Καλουτά, ο Κώστας Χατζηχρήστος και η Σπεράτζα Βρανά. Την περίοδο που η Φρυδερίκη κυβερνά, ο βασιλιάς Παύλος κοιτάζει και ο νεαρός Κωνσταντίνος Γκλίσμπουργκ λερώνει τα σορτσάκια του στους κήπους του Τατοίου, παίζοντας το διάδοχο. Ο Μινωτής και η Παξινού στις μεγάλες τους δόξες, ενώ η Αλίκη Βουγιουκλάκη αρχίζει να φτιάχνει αυτό που σε λίγο θα την έκανε το μεγαλύτερο λαϊκό είδωλο ever. Εκείνη την περίοδο ο Καραμαλής αποφασίζει να αξιοποιήσει τουριστικά τις παραλίες, δίνοντας κίνητρα για νέα ξενοδοχεία στο Καβούρι και στη Βουλιαγμένη. Σε αυτό ακριβώς το πρόγραμμα οφείλει και την ύπαρξή του το ξενοδοχείο σας, που πριν ήταν ένας από τους διασημότερους οίκους ανοχής της Αθήνας. Εκείνη η νύχτα της πρωτοχρονιάς του 1958 έμελε να μείνει ανεξίτηλη στην μνήμη όλων όσων βρέθηκαν εκεί. Το βερμουτάκι σας. Σας ευχαριστώ πολύ και καλή σας χρονιά. Έλα ρε παιδιά, ακόμα έτσι είμαστε, για όνομα του Θεού. Σε λίγο θα αρχίσει να έρχεται ο κόσμος και είσοδος είναι μες το χώμα. Μπορείς να ηρεμήσεις λίγο, έστω και απόψε. Μια χαρά θα πάνε όλα. Ναι, τώρα ησύχασα. Τους βλέπεις, τους άχρηστους. Αυτοί μέχρι και παπάγκα στρώνουν. Πρόσεχε πώς μιλάς, παιδί μου, για τους ιερείς. Θα βρούμε κανένα μπελά. Εγώ, αγάπη μου, μια χαρά τα λέω. Πού να δεις ο Καρατζαφέρη σε μερικά χρόνια. Ποιος, τι. Λοιπόν, Δεσποινής, εσύ, παιδί μου, θα μπορούσε να κάνεις λαμπρή καριέρα στον κλάδο μου. Μπα, και ποιος κλάδος είναι αυτός? Είμαι αστυνόμος. Αστυνόμος! Πού! Λοιπόν, είσαι εξαιρετικά συμπαθής. Μάλιστα. Εάν ευκαιρίσεις και κάνω κανένα παιδί, θα σου στείλω να μου το βαφτίσεις. Αησυχτήρι. Όλοι οι κορτάκιδες εδώ μέσα μαζευτήκατε. Δεν μπορεί μια κοπέλα να είναι έτσι ζουμερή, έτσι όμορφη και με περιεχόμενο αμέσως. Συγγνώμη, μπορείτε να μου πείτε τι ώρα θα φτάσουν οι καλεσμένοι? Όχι. Αγαθοκλή, παιδί μου, πώς πάνε οι προετοιμασίες για το απόψινό ρεβεγιόν? Πανέτοιμη, κύριε αστυνόμε μου. Το King George που καμώνεται για τα ζουρ φίξ του θα φάει τη σκόνη μας. Έβγε, παιδί μου, άκουσα θα είναι όλη η κοσμική Αθήνα. Αλήθεια? Ναι, βέβαια. Χάρη στην ευγενική προσφορά του καλού φίλου Ζάχου Χατζηφωτίου, θα έρθουν άπαντες. Ναι, μην χάσουμε την αφρόγκρεμα. Τι πετάγεσαι, εσύ, παιδάκι μου? Κάνω αντίσταση. Απροπό, ήθελα να σας ευχαριστήσω για το δωμάτιο που μου παραχωρήσετε. Είναι εξαιρετικό. Ελπίζω να ξεκουραστείτε, γιατί μου φαίνεστε λίγο ταλαιπωρημένος. Κοίταξε μετά τη σύλληψη του Δράκου, του Αγίου Αρτεμίου και την εξιχνίαση του φόνου του Αμερικάνου ναύτου στην Τρούμπα. Αν έχεις ακουστά, δεν έχεις ακουστά. Εν πάση περιπτώσει, μια μικρή ανάπαυλα θα ήτο επωφελής. Τόσες επιτυχίες στο ενεργητικό σας. Αγαθοκλή, παιδί μου, δεν μ' αρέσει καθόλου να περιευτολογώ, αλλά κακά τα ψέματα. Αστυνόμος, σαν και εμένα, έχει να δει Αθήνα από την εποχή του Μπαϊρακτάρη, αν έχεις ακουστά.
Δεν έχει. Εν πάση περιπτώσει, Αγαθοκλή, παιδί μου, άκουσα ότι θα είναι απόψε εδώ και σπουδαία ονόματα του τραγουδιού και τη τέχνη. Είναι αλήθεια. Ναι, βέβαια. Θα έρθει πολύ αγαπημένη ηθοποιό Μάγια Καστελάνου. Καστελάνου, να σου πω. Θα μπορούσε, άραγε, να μεσολαβήσει να μου παραχωρήσει ένα αυτόγραφο στον Ιεροκλή με απέραντη εκτίμηση, αγάπη. Μείνετε ήσυχος, θα κάνω ό,τι μπορώ. Γιατί έχω ακούσει ότι έχει και ένα θηρίο μαζί της και δεν αφήνει κανένα να την πλησιάσει. Θηρίο? Το συγκολό της που εκτελεί και χρέη Μπράβου. Τι μου λέτε? Κύριε Αγαθοκλή, ήρθαν η μουσική. Ναι, ναι, έρχομαι, έρχομαι. Πάντως πιο εύκολο θα ήταν να σας βρω αυτόγραφο από τον κύριο Παριανό. Ω, θα είναι εδώ και ο Αντώνης Παριανός, ο μεγάλος τροπαδούρος της αγάπης και του έρωτα. Ναι, βέβαια, μα τι σας λέω. Μέχρι και το κύριο Πέτρο Πλητά θα έχουμε. Τον Πέτρο Πλητά, τι μου λέτε? Ναι, είναι από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις του. Είμαι πολύ ευτυχής που θα παραστώσω την σπάνια εμφάνιση. Λοιπόν, παιδί μου, Αγαθοκλή, εγώ πηγαίνω στο καφέ να πάρω το τσάι μου τώρα να πεις. Συγγνώμη, μπορώ να σας ρωτήσω κάτι? Παρακαλώ. Μήπως μπορείτε να μου πείτε τι ώρα περίπου υπολογίζετε η άφιξη του κυρίου Πέτρου Πλητά? Γύρω στις 9:30, από όσο ξέρω. Σας ευχαριστώ. Και καλή σας χρονιά. Το αυτό. Σε δεξιές μέρες, παιδιά, δεν κάνει. Κοίτα, μωρή, που σε φέρνω. Κοίτα εδώ, μεγαλεία. Εγώ καλά ήμουνα και στην Αμαλιάδα. Τα είπαμε, μην τα ξαναλέμε. Πρέπει να συναντήσουμε τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου που θα είναι εδώ απόψε για εκείνο το ρουσφέτη. Και έπρεπε να ξεσπιτωθούμε πρωτοχρονιάτικα για το αυθαίρετο στο κατάκολο. Όχι μόνο γι' αυτό, αλλά γιατί εδώ απόψε έχει ρεβεγιόν και θα είναι πίτα στον καλό κόσμο. Άρα εμείς δεν έχουμε θέση. Άρα θα είναι γεμάτο με καλούς γαμπρούς. Άρχισες πάλι. Εγώ δεν φεύγω από εδώ απόψε, δεν σου βρω ένα καλό και πλούσιο παιδί. Εγώ δεν θέλω να παντρευτώ. Κι αν παντρευτώ, θα παντρευτώ από αγάπη. Α, Χριστέ μου, πάρε με αυτά που ακούω. Μωρή, γι' αυτό σε έντυσα εγώ έτσι. Για να μου πάρεις κάποιον από αγάπη. Αν ήταν έτσι, το βρίσκαμε και στο χωριό. Και τι μου λες δηλαδή, να πάρω κανένα γέρο φαφούτι? Λεφτά να έχει. Και από δόντια δεν μας νοιάζει. Μαμά, σταμάτα, θα φύγω αυτή τη στιγμή. Να φύγεις, μωρή βλάχα. Να πας στην Τρούμπα με την ξαδέρφη σου. Εγώ δεν σε γυρίζω στο χωριό χωρίς καλό αραβόνα. Δεν θέλω κανέναν, σου είπα. Και προτιμώ να μείνω βλάχα παρά σπιτωμένη. Εσύ, παλικάρι μου, τι ψάχνεις? Ψάχνεις κάτι? Τι εννοείται? Πολύ κατά εδώ κοιτάς και δεν μ' αρέσει. Πώς του μιλάς έτσι, καλέ, του ανθρώπου? Ναι, μωρέ, δεν το βλέπω τον άνθρωπο που κοντεύουν να του πέσουν τα σάλια το σύνορα. Συγγνώμη, κυρία μου, για ποιον με περάσατε? Ωραία, για κάνε μας τη χάρη και άδειασέ μας τη γωνιά, γιατί δεν θα έχουμε καλά ξεμπερδέματα. Έχετε χάρη, μαντάμ, που η καλή μου αγωγή δεν μου επιτρέπει να σας απαντήσω όπως σας αξίζει. Θέλεις να φωνάξω τον υπεύθυνο? Τι θέλεις τώρα? Σας παρακαλώ, όχι τέτοια χρονιάρες μέρες, σας παρακαλώ. Συγγνώμη, κυρία μου, αλλά οι νέοι πλέον έχουν αποθρασινθεί. Χριστόφορος Προβατάς. Αλεξάνδρα Σαμπάνη, χάρηκα. Και συγγνώμη για τη μητέρα μου. Είναι κουρασμένη από το ταξίδι. Είστε η κυρία Σαμπάνη. Μάλιστα. Έχω κάνει κράτηση για απόψε. Εδώ εσύ! Θα τα ξαναπούμε. Χριστό Επανειδήν. Και καλή σας χρονιά. Βρες το διάλογο που θα μας πεις και καλή χρονιά. Και καλή σας χρονιά και πάλι. Στο διάλογο και πάλι! Σας έχουμε κρατήσει το 605 και θέλω επίσης να σας προσκαλέσω στο απόψινό μας ρεβεγιόν. Θα έρθουμε οπωσδήποτε. Τι ώρα τρώνε εδώ? Από τις 9 και μετά. Καφέ Κοντέ Ντελ Μάρε, παρακαλώ, λέγεται. Μάλιστα. Ναι, μισό λεπτό, παρακαλώ. Κυρία Σαμολαδά, τηλέφωνο για σας. Ευχαριστώ πολύ, παιδί μου. Ναι. Όχι, ισχύα τάξη και ασφάλεια. Στο Conte del Mare, βεβαίως. Ένας νεαρός τακτοποιεί τα πιατικά εδώ. Να. Εποπτεύω. Τελικώς οι πληροφορίες μας απεδείχθησαν ακριβέστατες. Ο Πλητάς θα αφηχθεί ως ο νούπο. Ναι, ήταν πολύ σοφό που αποφασίσαμε με έξοδα της υπηρεσίας να κρατήσουμε την πράσινη σουίτα.
Ναι, γνωρίζω τις αντιρρήσεις του αστυνόμου Μπέκα, αλλά να του πείτε χαιρετίσματα, σαν μολαδάς εδώ. Δεν είμαι ξεγέλας εγώ. Όχι, δεν κρίνω την υπηρεσία, λίμωνο, αλλά έτσι όπως το πάτε μερικοί, σε λίγα χρόνια θα μας πάρουν οι πολίτες στο ψηλό. Τα παραλέω. Περιμένετε και θα δείτε όταν θα αναγκαστούμε να ντύνουμε με κουκούλες δικούς μας να παριστάνουν τους αναρχικούς για να βρίσκουμε αφορμή να σπάσουμε στο ξύλο όποιον βρούμε μπροστά μας, ή όταν θα μας αρπάζουν τους φυλακισμένους την ώρα που αυλίζονται στον κορυδαλό με ελικόπτερα. Ναι, μην λέτε ότι δεν σας τάπα. Βεβαίως, ναι. Το ίδιο και δει μας. Μόνος μια τέτοια βραδιά, νεαρέ μου. Δυστυχώς είμαι εδώ για δουλειά και όχι για διασκέδαση. Αλλά ποιος ξέρει, μέχρι την αλλαγή του έτους μπορεί να βρω κι εγώ παρέα. Πρόσεξε, μη με κάνεις ρεζίλη, μόνο αυτό σου λέω. Χρόνια πολλά, κύριε Παριανέ. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Εντάξει, έχουμε άνθρωπο για τα πράγματα. Καλησπέρα σας, καλή χρονιά! Άντε ρε κοπέλα μου, μια ώρα ούτε μια βαλίτσα δεν μπορείς να φέρεις βόλτα! Συγγνώμη, δεν είμαι βαστάζος, τραγουδίστρια είμαι! Τραγουδίστρια εσύ! Φωνή σου μόνο για πολεμική σειρά κάνει! Προχώρα! Δηλαδή ούτε από πως θα με αφήσεις να πω έστω ένα τραγούδι, Αντώνη! Και βέβαια όχι! Έλα, προχώρα είπα! Και ο Κίμου, χαλά στο πλάνο. Φύγε καλύτερα. Μαέστρο, πήγαινε κι εσύ. Φίλοι μου αγαπημένοι, καλησπέρα σας και καλή χρονιά σε όλους. Ηρεμήστε, φίλοι μου αγαπημένοι, ηρεμήστε, με έχετε. Ήρθε η πρώτη μούρη στο καβούρι. Άλλο ψώνιο μου και δάφτο. Περάστε, παρακαλώ. Κύριε Βαριανέ μου. Σας καλωσορίζω εκ μέρους του πολυτελούς Conte del Mare. Ο σε παρέστητε. Μα γι' αυτό παρέστημε, επειδή είναι πολυτελές. Και θέλω επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες που θα μας χαρίσετε το ταλέντο σας στο απόψινό μας ρεβεγιόν. Δεν θα σας το χαρίσω, φίλε μου, απλά θα σας το δανείσω για λίγο. Το κοριτσάκι που μου είπατε στο τηλέφωνο ότι θα σας συνοδεύσει. Αυτό και το παλτό. Συγγνώμη, κοπελιά. Εσύ είσαι η καθαρίστρια που περιμένουμε. Εγώ καθαρίστρια, όχι δεσποινής μου. Εγώ είμαι η Νάνα, η τραγουδίστρια. Τραγουδίστρια. Και τραγουδάς με αυτά τα χάλια, Νάνα, παιδί μου. Αν θες να ξέρεις, εμένα που με βλέπεις, θα κάνω διεθνή καριέρα. Διεθνή καριέρα. Ποια είσαι, αγάπη μου, η Βύση. Ποια είναι αυτή. Η ποια. Και όχι μόνο θα κάνω καριέρα, αλλά θα πουλήσω και 300 εκατομμύρια δίσκους στο εξωτερικό. Μου το πει καφετζού εμένα. Να καλά εσύ, χάρτινο το φεγγαράκι. Αγαθοκλή, παιδί μου. Στις προσταγές σας, κύριε Καλογερόπουλε. Σε πόση ώρα αρχίζει το πρόγραμμα? Σε καμιά ώρα περίπου. Α, σε καμιά ώρα, οπότε προλαβαίνω να πιω ένα καφεδάκι στο μπαρ. Βεβαίως. Α, καλά που σας βρήκα. Είστε μάνατζερ? Όχι, έξαλλος είμαι, δεσποινίζουμε τις πετσέτες στο μπάνιο που είναι γαριασμένες. Παρακαλώ να τις αλλάξετε αμέσως. Δεν είμαι καμαριέρα εγώ, κύριε. Με λένε Νάνα και είμαι τραγουδίστρια. Α, και πότε υπολογίζουν οι γιατροί ότι θα γίνεις καλά? Νάνα τραγουδίστρια. Με συγχωρείτε. Εμένα, συγγνώμη, ωραία μου. Συγγνώμη, μήπως μπορείτε να μου πείτε σε ποιο δωμάτιο μένουν οι κυρίες Σαμπάνη? Δεν είμαι υπάλληλος, κύριε μου. Εγώ τραγουδίστρια είμαι. Τι είστε? Εάν μου χαθεί το λίδο μέσα. Με συγχωρείτε. Εμένα, με συγχωρείτε. Παρακαλώ. Καλά, Έτσι όπως σε πειράζουν όλοι, μου ήρθε να πάρω το μέρος σου. Αφήστε το καλύτερα. Πρέπει να το πάρω απόφαση ότι η καφετζού μου λέγε φούμαρα. Έλα καλέ τώρα, εσύ θες την καφετζού, τώρα να λαμβάνω δράση εγώ. Λοιπόν, κοίταξε να δεις, θα σε ακούσω και αν, λέω, εάν είσαι καλή, θα μιλήσω για σένα σε ένα φίλο μου που έγραψε το καλοκαίρι τη μουσική στη Λυσιστράτη. Ξέρεις το Μάνο Χατζηδάκη? Καλέ, εγώ το Μάνο δεν ξέρω, καλή είναι κολλητός μου είναι ο Μάνος. Εσύ όμως αλήθεια, πού το ξέρεις? Όλη η Ελλάδα το ξέρει. Έλα Παναγία μου, περίεργο. Πολύ γρήγορα ταξιδεύουν τα νέα σήμερα. Στο 1958 μπαίνουμε. Δεν έχεις ακούσει τη λέει η Αμερικάνη? Σε μερικά χρόνια θα γίνεται κάτι στην άλλη άκρη του πλανήτη και θα το μαθαίνουμε την ίδια στιγμή. Σιγά καλέ, μην μας βάλουν και broadband internet. Τι είναι αυτό? Ποιο? Το internet. Internet, τι είναι αυτό? Εσείς δεν μένετε στο 406. Εγώ? Όχι, λάθος. Εγώ μένω στο 605. Λάθη, συνέχεια λάθη, αγαπητέ. Και να σκεφτείτε ότι αυτό το τσάι το πίνω με τον τόνο, αλλά δεν βοηθά διόλου. Να συστηθώ, μου επιτρέψετε.
Ιεροκλής Σαμολαδάς. Αστυνόμος. Αστυνόμος. Κακό. Δεν βαριέστε. Καθένα στη ζωή πορεύεται όπως βολεύεται. Ένα ούζο, σας παρακαλώ. Αμέσως. Ούζο. Καταλάβατε, βέβαια. Μα ασφαλώς κατάλαβα. Θα μπορούσατε να το σερβίρετε στο τραπεζάκι. Υπάρχει πρόβλημα? Όχι, βεβαίως, κανένα πρόβλημα. Απλά σε λίγο, γιατί λείπει ο σερβιτόρος μας. Α, μην του χαλάτε το χατήρι. Σε λίγο θα το πίνει στη Μακρόνισο. Έχετε κάποιο πρόβλημα, αγαπητέ μου? Ναι. Με τους κομμουνιστές εν γέννη. Α, μάλιστα. Κατάλαβα. Φασιστούλης. Ποιον είπες φασιστούλη, ρε? Μα σας παρακαλώ, το Αντάρτικο έχει τελειώσει προπολού, κύριε. Παναγιώτου. Ναι. Και... Καλογερόπουλος. Δεν δίνετε και τα χεράκια σαν καλά παιδιά τώρα, κύριε Παναγιώτου. Εγώ με αυτόν. Δεν θα είστε καλά. Πρόσεξε πώς μιλάς κατά κάθε, γιατί ο κύριος είναι αστυνόμος. Και σε βλέπω να κάνεις πρωτοχρονιά στα κάγκελα. Ελάτε, μην ανησυχείτε. Διανύω μια περίοδο της ζωής μου που θα μπορούσα να την χαρακτηρίσω σχεδόν διακοπές. Οπότε είμαι κίνδυνος. Σχεδόν. Θα μου επιτρέψετε να αποσυρθώ όμως, διότι αυτό το απόψινό ρεβεγιόν φαντάζει υπερβολικά επίσημος και το πρέπει να αντιθώ αναλόγως. Όπως επιθυμείτε, αστυνόμε. Μία συμβουλή, εντελώς φιλική. Μην διαπληκτίζεστε την ώρα που θα αλλάξει το έτος, διότι ξέρετε τι λένε. Μετά θα είστε αναγκασμένοι να τρώγεστε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους. Εσείς ακόμα δεν βρήκατε παρέα, ναι, αρέ. Τα καλά πράγματα αργούν να γίνουν, κύριε αστυνόμε. Πέστε το ψέμα. Καλή χρονιά. Σιγά βρε κορίτσια, σιγά. Σας χτύπησαν? Όχι, μα τι λες, αγαπητέ, μακάρι να με χτυπούσαν. Δεν υπάρχει τίποτε πιο δροσιστικό από δύο κοριτσόπουλα που τρέχουν και φωνάζουν. Πάω τώρα να φορέσω κάτι πιο επίσημο, γιατί το καρό αντενδείκνυται. Α, σας έχω κλείσει τραπέζι μπροστά-μπροστά. Να χαρείτε και το πρόγραμμα. Σας παρακαλώ να αλλάξει πάρα αυτά. Θέλω ένα πίσω-πίσω. Μα γιατί? Εγώ το έκανα για να βρίσκεστε στο επίκεντρο της διασκέδασης. Αγαπητέ μου, Αγαθοκλή, ξέρεις πολύ καλά ότι προτιμώ αντί να διασκεδάζω ίδιος, να παρακολουθώ τους άλλους που διασκεδάζουν. Όλα μέσα από το αστυνομικό πρίσμα πια. Γι' αυτό οι εφημερίδες όλες σας αποκαλούν δαιμόνιο λαγωνικό. Είναι υπερβολή, αλλά θα το δεχτώ για το κοινό καλό και χαρί των ημερών. Άλλωστε διανύουμε εορταστική περίοδο. Γρηγόρη Στεφάνου, έχω κλείσει τραπέζι για απόψε. Μισό λεπτό να κοιτάξω τη λίστα μου. Γνωριζόμαστε. Φοβάμαι δεν είχαμε την τύχη μέχρι σήμερα. Κυρία Στεφάνου, από εδώ ο αστυνόμος Αμολαδάς θα παραστεί και αυτό στο πάρτι μας. Αστυνόμος, ε? Ναι, αλλά και αν δεν ήμουν πάλι αστυνόμος θα σε αστυνόμο. Ξέρετε, προκαλεί ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες αντιδράσεις. Μα γιατί το λέτε? Εσείς οι αστυνομικοί κάποιες φορές είστε μέχρι και χρήσιμοι. Εσείς σε τι ακριβώς είστε χρήσιμος, κύριε Στεφάνου? Μα τίποτα το σημαντικό. Μα τι λέτε τώρα? Ο κύριος Στεφάνου είναι εκ των κορυφαίων πολεοδόμων της πόλης μας. Πολεοδόμος, ε? Δεν βαριέστε. Χρειαζόμαστε κι εμείς. Μα ιδιαίτερος τώρα που σειραίουν κατά χιλιάδες οι επαρχιώτες στο κλεινό Νάστη, εσείς θα μας οδηγήσει, θα βρει τον τρόπο πώς να μην μπουκώσουμε. Εμείς δεν χρειάζεται να κάνουμε απολύτως τίποτα. Η Αθήνα δεν πρόκειται να μπουκώσει ποτέ. Ο Καραμαλής έχει σχέδιο. Ο Καραμαλής σχέδιο, είστε σίγουρος? Βέβαια. Ακόμα και 4 εκατομμύρια Έλληνες να έρθουν στην Αθήνα, που αποκλείεται δηλαδή. Βέβαια. Όλοι θα ζήσουν πολύ άνετα. Χωρίς το παραμικρό πρόβλημα. Αφού το λέτε εσείς. Συγγνώμη. Να ρωτήσω, μιλάμε για τον ίδιο Καραμαλή?
Σταμάτα, μωρή Έρμηνα, κλαις και κλαις και άγαρμα. Μα να μου μιλήσει έτσι μπροστά στον κόσμο, επειδή πήγα να πω ένα τραγούδι. Λοιπόν, άκου να δεις τι θα κάνουμε. Ναι. Μόλις αρχίσει να τραγουδάει ο Αντωνάκης. Ναι. Εμείς θα βγούμε έξω. Ναι. Για να δείξουμε στον κόσμο ότι δεν ευθυνόμαστε εμείς για τα φάλτσα. Να είσαι καλά, μου φτιάξε το κέφι. Το θέμα είναι να μπορούσα να σου φτιάξω τη φάτσα. Όχι, όχι. Άμα δυνατήσω, τρώγομαι. Δεν μου λες βρε Νάνα τώρα. Εσύ, ξέρεις κανέναν από το κύκλωμα? Παναγία μου. Μωρή, έχεις τέτοιες μωριμίες και μου κλαίγεσαι. Η Μάγια Καστελάνου, η Μάγια Καστελάνου. Πρόσεξε τη γούνα μου. Ναι, αγάπη μου, ξέρω. Κοίτα την, δεν είναι πολύ όμορφη. Και αυτή η γούνα πρέπει να είναι πανάκριβη. Ήθελα να ξέρω ποιον πήρα για να την πάρει. Σας παρακαλώ, από εδώ γι' αυτόγραφο. Μην κουράζετε την κυρία Καστελάνου. Από εδώ. Κύριε Καστελάνου, Φινελόπη από το Κόντε Ντελ Μάρε. Πες μου ότι έχουν μαζευτεί όλοι εδώ να με αποθεώσουν. Ναι, βέβαια, όλοι. Μόνο ο κύριος από την κόκκινη σουίτα δεν έχει έρθει ακόμη. Κι εγώ ένα. Ευχαριστώ. Αλλά μην ανησυχείτε γι' αυτόν. Είναι πάρα πολύ πλούσιος. Μπορεί να σας χειροκροτήσει και πριβέ, ξέρετε εσείς. Θέλει να πει κάτι Δεσποινής. Ας την έχω συνηθίσει την κακία του κόσμου. Και ποιος είναι αυτός? Ο κύριος Πλητάς. Αχά! Έλα, προχώρα και εσύ μια ώρα. Μην μου μιλάς έτσι μπροστά στον κόσμο. Θέλεις να σου μιλώ όπως όταν είμαστε μόνοι μας? Όχι, εντάξει. Έλα ρε φίλε, τελείωνε και εσύ πια με τις φωτογραφίες. Καλή χρονιά σε όλους. Άντε, πάμε να δούμε και τι θα γίνει με σένα. Απόψε πρέπει να τραγουδήσω οπωσδήποτε, ακούς? Πώς, το μόνο που καταφέρνω είναι να παίρνω το μικρόφωνο στα κλεφτά όταν ο Αντώνης πηγαίνει στην τουαλέτα. Κάτι είναι κι αυτό, κάτι γίνεται. Μπα, ο Αντώνης κατουράει γρήγορα. Χαμογέλα, μωρή, τι σου ζητάνε? Πάντως, δεν μπορείς να πεις ότι αυτό το κορίτσι έχει τις κλειστές του. Από εδώ, κυρία Καστελάνου, από εδώ. Όπως θα σας παρακαλώ, θα σας τα δώσω εγώ. Έτσι θα είσαι και εσύ, αγάπη μου, σε μερικά χρόνια. Θα πηγαίνεις στις δεξιώσεις και θα σε αποθεώνουνε. Μία στάρ. Μωρέ, εγώ θα σηκωθώ να φύγω από την Ελλάδα. Μόνο για τα βραβεία Αρίων θα έρχομαι. Ποια βραβεία? Παρακαλώ, αυτό είναι το τραπέζι σας. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και κοίτα, μακριά τον παπαράτσι, εντάξει. Όπως επιθυμείτε. Τι θα γίνει με εμάς, νεαρέ μου? Μία ώρα περιμένουμε για το τραπέζι μας. Χίλια συγγνώμη, μαντάμ. Παρακαλώ, από εδώ. Μάλλον κάποιο λάθος κάνετε. Εκεί καθόμαστε. Κυρία μου, πώς ξεχάστηκα. Περάστε, παρακαλώ. Τα γαρύφαλα σου μέτρα, σ' αγαπώ σ' οταμή. Δεν μου λες, αγάπη μου. Θες να σε βρίσω και αυλαβή το νέο έτος? Τι εννοείς, αγάπη μου? Πάρ' τα μάτια σου από την τζουλίτσα και θα στα βγάλω. Αγάπη. Ό,τι πεις, αγάπη μου. Νίκος Ακαφλιάς, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Γενική Γραμματέα? Όλη η Ελλάδα σας γνωρίζει. Εμείς, μάλιστα, από τον πύργο της Ηλίας, την εκλογική σας περιφέρεια, γνωρίζουμε πάρα πολύ και εκτιμούμε το έργο σας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πόσο σημαντικό είναι για ένα πολιτικό άνδρα να ακούει τέτοια λόγια από τόσο όμορφα χείλη. Α, δεν το ξέρα ότι έχετε τόσο όμορφη σύζυγο. Ούτε εγώ. Ξέχασα να σας συστήσω. Σύζυγός μου, η Τζέννη. Μην το παρεξηγείτε. Ο άνδρας μου, ξέρετε, είναι πολύ μποέμ τύπος. Ξεχνάει πάντα τα σήμαντα. Και πολύ κομψός.
Α, θα γυμνάζεστε, φαντάζομαι. Η μόνη γυμναστική που κάνει ο άντρας μου, κυρία μου, είναι να ρουφάει το στομάχι του όταν βλέπει καμία τσαπερδόνα καλή ώρα. Ξεφύσα, αγάπη μου. Θα σκάσεις. Εμένα με συγχωρείτε λίγο. Πού πας? Στην τουαλέτα. Έχω την άδειά σας. Τι να κάνεις στην τουαλέτα? Το γνωστό χιούμορ της κυρίας Καστελάνου. Χρόνια πολλά σε όλους. Και του χρόνου musical. Ναι. Βεβαίως, ναι, προϊστάμενε, ναι. Ασφαλώς. Όχι. Όχι, το παλιοκάθηκο δεν έχει έρθει ακόμα, ναι. Μα μην ανησυχείτε, μην ανησυχείτε. Και να βήξει, εγώ θα τον συλλάβω για διασπορά μικροβίων. Πώς συλλάβανε τον Καπόνε για φοροδιαφυγή, θυμάστε? Θα βρω μια αφορμή, θα τον συλλάβω, γιατί δεν γνωρίζει, ας πούμε, το πιρούνι είναι στα αριστερά του πιάτου. Όχι, δεν αστειεύομαι προϊστάμενε, αλλά εφόσον δεν μπορούμε να αποδείξουμε όλα τα εγκλήματα που έχει κάνει ο βασιλιάς της νύχτας, από κάπου πρέπει να αρχίσουμε. Βεβαίως. Ναι. Ασφαλώς. Μην ανησυχείτε. Ναι. Τα σέβομαι. Καλή πρωτοχρονιά και στην κυρία σας. Γεια σας. Βραδιές το δικό σου στενό ξημερώνω. Χίλιες καρδιές δεν θα αντέχαν σ' αυτό το καημό. Πού να πω το μεγάλο πόνο, μόνο εσύ θα το γιατρεύες μόνο. Έλα και κάνε μου γέλιο το κάθε λιμό. Σου σφυρίζω για να πει, σου σφυρίσω και κρυφό μουρμουρίσω το δικό μας σκοπό. Σε κανένα μην τα πει, σε κανένα φύλαξε τα κρυμμένα όσα λόγια σου πω. Θα'ρθει τα γέρι με τα πάνω του γέρι κρυφά να σε ξυπνήσει και το φεγγάρι για τη δική μας χάρη τα μάτια του θα κλείσει. Σου σφυρίζω για να πει, σου σφυρίζω. Ο κύριος Πλητάς, ο κύριος Πλητάς. Σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Μεγάλη μας τιμή, κύριε Πλητά. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Σβήσε. Δώσε. Τι μου κάνετε, τι μου κάνετε. Λόγω της ημέρας θα το δεχτώ. Κυρίες, δεσποινίδες και κύριοι, λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Λίγο την προσοχή σας παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρίες και κύριοι, μόλις έφτασε στο ξενοδοχείο Conde del Mare ο ευεργέτης μας. Ένας άνθρωπος, χάρη στη δωρεά του οποίου κατασκευάστηκε η πρώτη πολυτελή σουίτα μας, το κόκκινο δωμάτιο. Το κόκκινο δωμάτιο. Παρακαλώ πολύ τον υπέροχο αυτό άνθρωπο πάνω απ' όλα, αλλά και πρώτο ένικο της πολυτελής σουίτας μας, κύριο Πέτρο Πλητά, να μας πει δυο λόγια. Ευχαριστώ. Αυτή η κόκκινη σουίτα είναι μόνον η αρχή, γιατί έχω σκοπό να προσφέρω και άλλα σε αυτόν τον τόπο που τόσο αγαπώ. Και εδώ θα ήθελα να αφήσω κληρονομιά στις επερχόμενες γενναίες μια βασική αρχή που μου έμαθε ο παππούς μου. Ότι μόνο φασούλι το φασούλι, ο άνθρωπος, μπορεί να φτιάξει τη ζωή του. Πλητά, φασούλι το φασούλι γίνεται η φασολάδα. Όχι οι περιουσίες. Και εσύ εδώ αστυνόμε, όπως θα έλεγαν και οι φίλοι μου οι μουσικοί, η μοναδική παραφωνία σε αυτή την τόσο υπέροχη και ορταστική βραδιά. Καιρό έχω να σε δω, Πλητά. Δυστυχώς φαίνεσαι μια χαρά. Ακολουθώ την αρχή του Καραμανλή. Όσο πιο λίγο σε βλέπουν, τόσο πιο πολύ σε εκτιμούν. Φαντάζομαι στην περίπτωσή σου δεν υπάρχει θέμα εκτίμησης. Δεν ξέρω τι έχεις στο μυαλό σου, αστυνόμε, αλλά εγώ έχω τη συνείδησή μου καθαρή.
Φυσικό είναι, αφού δεν την έχεις χρησιμοποιήσει ποτέ. Και μετά το θερμολόγο του ευεργέτη μας, παρακαλώ, θα συνεχίσουμε με το πλούσιο πρόγραμμά μας. Στο δικό σου στενό 15 λεπτά στη τουαλέτα. Με ενέπνεε ο χώρος. Δεν θα τα πάμε καλά, Χριστοφοράκο. Ρέμισε, έχουμε γίνει θέα. Πού να πω το μεγάλο πόνο, μόνο εσύ θα το γιατρεύες μόνο. Ποιος είναι αυτός? Από τα μεγαλύτερα καθάρματα που έχει γεννήσει αυτός ο τόπος. Φαίνεται τόσο καθώς πρέπει, καλοντημένος, για να μην πω για τα παπούτσια του. Μην σας ξεγελάει, μαντάμ. Ο κύριος απέναντι είναι από τα μεγαλύτερα εγκλήματα. Λαθρεμπόριο χρυσού, απάτες με οικόπεδα. Να μην σας πω για την προστασία στα νυχτερινά μαγαζιά. Φαντάζομαι πόσα λεφτά θα έχει. Φύλαξε τα κρυμμένα, όσα λόγια σου πω. Μου επιτρέπετε? Με τα πάλο του χέρι, κρυφά να σε ξυπνήσει. Και το φεγγάρι για τη δική μας. Έβγαινε, ρε. Ευχαριστώ. Σου σφυρίσω, για να πει σου σφυρίσω. Και κρυφό μου μιλήσω, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ. Κυρίες και κύριοι, ακροατές της ελληνικής ραδιοφωνίας, μας απέμειναν μόνο 2 ώρες για να αποχαιρετήσουμε το 1957. Για άλλη μία φορά, το δεύτερο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας εύχεται στους ακροατάς του ένα ευτυχές και ελπιδοφόρο 1958. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας με την μουσική ανασκόπηση του απερχόμενου έτους, έχοντας επιλέξει για εσάς την μεγαλύτερη δισκογραφική επιτυχία του Αντώνη Παριανού. Πίνω εις υγείαν όλων μας και εις ένα ευτυχές 1958. Αχ, εσείς οι πολιτικοί, όλο ευχές είσαστε και από προκοπή τίποτα. Τι παράπονο έχει η καλή μου η Λαμπρινή? Παράπονο δεν έχω, αυθαίρετο έχω. Κι εγώ τι μπορώ να κάνω γι' αυτό? Όχι ό,τι έκανε ο προηγούμενος μας βουλευτής, ο κύριος Ζακολίκος. Αυτό τον μαυρίσατε εκεί κάτω. Όχι εμείς, το αυθαίρετο. Από τον κύριο Πλητά. Μισό, κύριε Πλητά μας, να καθαρίσουμε με το αυθαιρετάκι και ερχόμαστε και σε εσάς. Σιγά, σιγά την πετονιά. Μην το τρομάξει το ψαράκι. Κυρία Καστελάνου, σας ζητάνε στο τηλέφωνο. Ποιος? Ο κύριος Φιλοποίημιν Φίνος, της Φίνος, της Φίνος Φίλμ, δηλαδή. Άλλη μία. Ο κύριος Φιλοποίημιν Φίνος, της Φίνος, της Φίνος Φίλμ, δηλαδή. Μόνο? Τι να κάνω, μόνο αυτό έχω για σήμερα. Τέλος πάντων, πες του, θα τον πάρω αύριο. Δεν μπορώ να ακούσω με τη μουσική. Μα μπορείτε να μιλήσετε από το τηλέφωνο στην υποδοχή. Α, ωραία, έρχομαι. Εσύ εδώ. Ναι, αγάπη μου. Πόδια, χέρια, κεφάλι στο πάτωμα. Ναι, αγάπη μου. Θα σε βλέπω. Εννοείται, αγάπη μου. Χρόνια σας πολλά. Α, επίσης. Μου είπαν ότι είστε από Μεσσηνία. Ποιος με έγκες, δεν με αυτό. Από πού ακριβώς? Από όπου με θέλεις εσύ. Λίγα τα λόγια σου για το χλέσο, αν δεν θέλεις να σφαχτούμε. Ναι, βγάλε το κονσερβοκούτι, ρε, βγάλ το. Βγάλ το να σου κάνω τη μούρη με λίγα λάνα στην κάμερα. Εσύ χτύρ φασίστα. Ποιον είπες φασίστα, ρε? Γυρνά πίσω, ρε. Ρε, γυρνά πίσω, ρε. Σας παρακαλώ, κύριε, δεν είναι σωστά πράγματα τέτοια μέρα. Εσύ μη μιλάς, επιβαρύνεις θέση σου. Παρακαλώ. Νομίζω ότι δεν σε βλέπω όλο το βράδυ που το έχεις φάει το κοριτσάκι. Σας παρακαλώ, κυρία μου, δεν σας επιτρέπω. Τι δεν μου επιτρέψεις, βρε αλήτη? Νομίζω ότι την έχω για τα μούτρα σου. Ένα πράγμα έχω να σας πω. Δεν θα πέσω στο επίπεδό σας. Αναχαθείς και την πόη, κούρεμα! Μπορείτε να μου βάλετε μία βότκα, σας παρακαλώ. Βότκα, είστε τρελός. Θέλετε να με κάψετε? Βότκα, ζητάτε εδώ μέσα. Καλά. Βάλτε μου ένα ουίσκι τώρα. Μάλιστα. Αμερικάνικο. Μάλιστα. Αλλά πολύ αμερικάνικο. Όσο αμερικάνικο θέλετε. Ορίστε, κύριε Ουίσκι. Ορίστε. Ας τα κάνω. Καλή χρονιά σας είπα. 3 φορές. Καλή χρονιά τότε. 4. Εντάξει. Όλα στη θέση τους.
Ένας-ένας. Και επί τη ευκαιρία, καλή χρονιά. Πέντε. Τα βρήκατε τα γυαλιά σας, κύριε αστυνόμε. Όχι, περίεργο, ε. Εγώ πάντως θα ορκιζόμουν, ε. Πώς δεν φορούσατε γυαλιά όταν μπήκατε. Είσαι και μαρτυριάρικο, ε. Εσύ, παιδί μου, θα έχεις τύχη λαμπρή στο μέλλον, ε. Πώς είπατε. Όχι, λέω, ποτέ μην πεις ψέματα σε δύο θηλυκά. Στη γυναίκα και στην αστυνομία. Και στις δύο περιπτώσεις πέφτει ξύλο. Όχι, όχι, φιλοποίημη μου, όχι. Δεν θα συνδέσω εγώ το όνομά μου με μια αποτυχία. Δεν θέλω να την παίξω αυτήν την κόλφο, βρε αγάπη μου, πώς το λένε. Πα, ξέρω εγώ. Ε, δώσ' μου εκείνο το κλωτσοσκούφι που ετοιμάζεις. Τι, το έχεις υποσχεθεί αλλού, στη Βουγιουκλάκη. Τι είναι αυτό που ξεστόμησες, φιλοποίημη, ένα χρονιάρα μέρα. Αυτή σε λίγο τη μάνα της δεν θα την ξέρει. Α, και πού σε. Μια φιλική συμβουλή. Κάντε κάτι με εκείνο το μαλλί της. Ξέρω εγώ, βάφτε τη ξανθιά. Πω, καρέζι. Ποια είναι πάλι αυτή. Μπορώ να ανέβω να τραγουδήσω λίγο. Μόνο στο πιο ψηλότερο βουνό. Ναι, ρε, μήπως ξέρετε πάλι που βρίσκεται η κυρία Καστελάνου. Στη ρεσεψιόν, νομίζω, μιλάει στο τηλέφωνο. Ω, ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ. Πόσο χρονών είπαμε ότι είσαι? 25. 25 σε 3 χρόνια θέλω να πω. Επειδή δεν είμαι καλός στην αριθμητική, πόσο είσαι τελικά? Δεν σε καλό σας. Δεν είμαι καλός στην αριθμητική με τέτοια περιουσία. Και κάνετε κάποια δουλειά? Βασικά φτιάχνει την πρίκα της για το γάμο της. Μικρή είναι ακόμα. Κι εγώ το λέω στη μαμά. Ναι, πουλάκι μου. Μα τι λέτε τώρα, κύριε Πιτά. Μια γυναίκα μέχρι τα 25 πρέπει να έχει φτιάξει το σπίτι της. Με έναν άντρα ευκατάστατο, με κύρος και ωριμότητα. Κάποιον σαν και εσάς, καλή ώρα. Εσείς συμφωνείτε με τη μαμά? Πες τον άνθρωπο ότι συμφωνείς. Πού πας, καλέ? Σας αφήνω να τα πείτε τα δυο σας. Κάθισε, πουλάκι μου. Προσέξτε λίγο, μαντάμ. Συγγνώμη, αλλά μου δεν σας είδα. Ξέρετε τι λένε για την επιλεκτική όραση. Βλέπω καλά τα πάντα εκτός από τετιμπόιδες. Κυρία μου, με έχετε προκαλέσει επανειλημμένος και δεν σας έχω απαντήσει ακόμα. Προσέξτε. Μην δίνει σημασία, Χριστόφορε. Βρέει τράβο να πετάξει κανένα και σε γιαούρτι που θα μου πει εμένα, ναι. Α, είστε εντελώς τρελή, κυρία μου. Όχι, 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 φιλοποίημη μου, όχι. Ούτε αυτόν τον Αλεξανδράκη τον θέλω. Ξέρω εγώ, κάτι, βρε παιδί μου, κάτι, κάτι με χαλάρει. Τι σας έχει πιάσει όλους με αυτούς τους εφήμερους, ε? Όποιος και αν είσαι, θα σε πάρει μετά. Τι κάνεις εκεί, βρε λαμπρινή? Ξέρεις με ποιον μιλούσα? Μόνο δεν πάει να μιλούσες και με τον Σπίλμπερ. Χαίστηκα. Ποιος είναι πάλι αυτός? Ποιος? Τι κάνεις εδώ, μπορείς να μου πεις? Έλα μέσα και μάζεψε το μικρό από την Αλεξάνδρα. Θα έχουμε πρόβλημα. Άντε, πάμε μέσα. Αυτή η εκπληκτική οικειότητα ανάμεσα στη μέση Ελληνίδα νοικοκυρά της ντίβας του εγχώριου σόσμπις δεν σας εκπλήσει, ε? Συγγνώμη, ήσασταν πολύ ωραία εδώ. Την ταινία του Χίτσκοκ, ο άνθρωπος που ήξερε πολλά. Να έχεις δει? Όχι. Να πας, θα με δεις. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτούς που πάνε σε αυτόν τον γκουν. Εγώ αριστερή, όχι, προς Θεού, καλέ. Ωραία, παιδί μου, έβγαινε, θα μετρήσει το φάκελό σου. Αχ, να σας πω, καλέ, υπάρχουν τελικά φάκελοι? Να το θέσω αλλιώς. Ναι. Υπάρχει ζωή στο φεγγάρι? Δεν ξέρω. Σύντομα θα μάθουμε. Δεν γύρνω από εδώ.
Τι έγινε, παιδάκι μου, τρελάθηκες? Ούτε ένα τηλεφώνημα βρε να μην τολμάω να κάνω. Να χάθεις αλήτη, σε μάζεψα από τον δρόμο και σε έκανα άνθρωπο. Μα για σε παρακαλώ. Με ποια βρε, με ποια? Με την πρώτη τσουλίτσα που βρέθηκε μπροστά σου. Πειράζει που δεν καταλαβαίνω. Σε μένα, βρε. Σε μένα που με κυνηγάει κοτσαμάν Ποδοσάκης και εγώ με πιστή σε σένα. Κάθεσαι και ακούς τέτοιες κακοήθειες, ρε αγάπη μου. Δεν καταλαβαίνεις ότι θέλουν να μας χωρίσουν. Βάλτε μου κρασί. Α, δεν τους βλέπω να τους βρίσκει μαζί η νέα χρονιά αυτούς τους δύο. Εγώ πάντως σας εύχομαι η νέα χρονιά να σας βρει με κάποιον. Ναι. Και τι θα κάνετε εσείς για να βγει η αληθινή ευχή σας? Πολλά, πάρα πολλά. Εδώ θα είμαι, να χειροκροτώ την προσπάθεια. Μπορώ να ξεκινήσω από τώρα? Έχετε αργήσει ήδη. Έλα, Παναγία μου, συγγνώμη, κράτα λίγο. Νάνα, Νάνα μου, τι έπαθες? Με συγχωρείτε. Παιδί μου, πού πας τώρα, βρήκες μου, περίμενε. Έλα, παιδάκι μου, πού πας? Πάω, εσύ κρατήσου σωστός, εσύ και έρχομαι. Νάνα μου, σκουρί! Δεν μπορώ να πάρω τα μάτια μου από πάνω σου. Ούτε και τα χέρια σας από ό,τι βλέπω. Μα δεν κάνουμε τίποτα κακό, μιλάμε. Μένα άλλα μου φαίνονται ότι κάνουμε. Τη διαφορά μεταξύ μιας φιλικής κουβέντας και των άλλων, την ξέρεις? Όχι. Θέλεις να πάμε πάνω στο κόκκινο δωμάτιο να σου τη δείξω? Θέλω. Η μαμά θα έχει αντίρρηση γι' αυτό? Καθόλου. Άλλωστε, αυτή επιμένει να αρπάζω τη γνώση όπου τη βρίσκω. Γι' αυτό μου αρέσει η νέα γενιά. Γιατί είναι φιλομαθής. Την αρπάζει τη γνώση. Προχώρα τότε μπροστά και έρχομαι. Τι έγινε? Πάω απάνω για κατάθεση. Θα κατέβω λίγο πριν την αλλαγή του χρόνου. Καλό βόλι. Αν δεις ότι αργώ, έλα πάω να με ειδοποιήσεις. Εντάξει, κύριε Πλητά. Νομίζω πως θα έπρεπε να με προσλάβετε για να σας ανάβω τα πουρα. Έτσι φαίνεται. Μεριέσαι. Πού πας? Να πουδράρω τη μύτη μου. Καλά. Δεν μ' άφησε να πω. Και ήταν ευκαιρία με τόσο κόσμο κάποιος να μ' ακούσει. Έλα. Στα μούτρα σου. Θέλεις, αγάπη μου, να σε παρακαλάει να τραγουδήσεις μαζί του? Εσύ τι λες? Ξέρω μία μάγισσα από τη Σμύρνη. Καταπληκτική. Κάνει θαύματα, σου λέει. Μπορεί να τον κάνει και να μ' αγαπήσει. Σιγά μη φέρει και τους Ολυμπιακούς στην Ελλάδα. Μέχρι ενός σημείου είπαμε τα θαύματα. Αχ, άλλος ένας λιποτάχτης εν καιρό πολέμου. Εμένα θα μου πεις για λιποτάχτες, χρυσή μου. Για μου να τραγουδήσεις. Έτσι, γιατί. Άι, μπράβο. Μεγάλη πάντως επιτυχία των ρεβεγιών μας, κύριε αστυνόμενο. Τεραστή, αγαπητέ, θα μείνει αξιομνημόνευτον εις υγεία. Σας απασχολεί κάτι? Το απουσιολόγιό μου έχει γεμίσει, βρε παιδί μου, και δεν ξέρω, κάτι μου φαίνεται ότι δεν πάει πολύ καλά. Ω, προβλήματα καρδιάς, νεαρέ μου, ε. Ορίστε. Λέω με την κυρία Καστελάνου. Ναι, δεν σας καταλαβαίνω. Δεν σας αδικώ. Λοιπόν, παιδιά, τέρμα το διάλειμμα, συνεχίζουμε. Να είμαι κι εγώ! Πού χαθήκατε εσείς? Πήγα να πάρω από το δωμάτιό μου ένα κομματάρχη των φιλελευθέρων που δείχνει να ενδιαφέρεται για το αφαίρετό μου. Και για τις 240 ψήφους που επηρεάζω. Ένα βερμούτι, παρακαλώ. Παρακαλώ. Και σε μένα ένα. Τέρμα παραπονημένα κι ολοκληρέτα καημένα. Τσα! Άντε βρε, η ώρα η καλή. Μα για δεν είναι αυτό που νομίζεις. Βρε, κάθαρμα εσύ την ανακάλυψε αυτήν την αηδία. Αγάπη μου, να σου εξηγήσω. Αν να χαθείς, ό,τι και να κάνω για σένα, βρε, άχρηστο είναι. Ντροπή σου. Αυτό σου λέω μόνο. Πολύ εκρηκτική η σχέση της ντίβας μας με τον Ζυγκολότη. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι διαπληκτίζονται έτσι δημόσια σαν να προσπαθούν απεγνωσμένα να μας πείσουν ότι είναι ζευγάρι. Μα είναι.
Μα είναι, μα δεν είναι, καημένε, παιδού είναι. Κοίτα, κοίτα, ο ηλίθιος! Το καλό μου το κουστούμι! Τι σε νοιάζει, θα καταδώσει κανένα πατριώτη. 10 κουστούμια θα σου πάρουν οι ασφαλίτες. Δεν μιλάς κακές λέξεις, δεν πρέπει. Ναι, κοριτσάκι μου, έχεις δίκιο. Ψάχνει για τη φαμελιά του και τραβάει τα μαλλιά. Αν και μ' αρέσει πολύ η πλάτη σου, προτιμώ να βλέπω τα μάτια σου. Αγαπημένοι ακροατές του δευτέρου προγράμματος της ελληνικής ραδιοφωνίας, η ώρα είναι 11 και 50 πρώτα λεπτά. Σε 10 λεπτά υποδεχόμαστε το νέο έτος 1958. Τι κάνεις εδώ, παιδάκι μου? Τι να κάνω, πρωτοχρονιά. Πρωτοχρονιά? Γιατί δεν πας, παιδί μου, έξω με τους άλλους μαζί να κάνεις μια πρωτοχρονιά? Πώς το λένε, αξιοπρεπή πρωτοχρονιά? Πήγαινε, παιδί μου. Λες, Πινελόπη μου? Ναι, 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 λέω. Έλα, τράβα, τράβα. Να σε καλά, βρε Πινελόπη, γιατί είχα βαρεθεί εδώ πέρα μόνος μου. Ναι, κι εγώ, χρόνια τώρα. Άντε. Άντε και ευτυχισμένο το καινούργιο έτος, Μάρο. Ναι, ναι, ναι. Μάρο, άσχετο πριν, Μάρο. Καλά, έτσι, τράβα, γεια σου, γεια σου. Και τώρα. Οι δυο μας, κύριε Στεφάνη. Σε παρακαλώ πολύ. Πάρε τον κύριο Πλουτά στο κόκκινο δωμάτιο. Μου είπαν τον ειδοποιήσω πριν 2 χρόνους. Αμέσως. Θέλεις να σου βάλω λίγη σαμπάνια ακόμα, αγάπη μου? Να πας στο διάολο, αυτό θέλω. Εντάξει, κανένα πρόβλημα. Πού πας πάλι? Α, έχουμε τρελαθεί εντελώς. Κάτσε κάτω. Τίποτα. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Δεν απαντάει. Νομίζω ότι βρήκα τον τρόπο για να τακτοποιήσουμε το θεματάκι με το αυθαίρετο. Το ξέρω ότι μπορώ να βασιστώ πάνω σας. Για πείτε μου. Γιατί δεν λέτε στην κορούλα σας να περάσει ένα απόγευμα από το γραφείο μου να συνοηθούμε? Πολύ καλή ιδέα. Να το πούμε και στη γυναίκα σας. Μήπως θέλει να έρθει και αυτή. Λέτε. Μάστρο μου. Αγαπημένοι μου φίλοι. Ήρθε η ώρα να αφήσετε πίσω σας ό,τι σας πίκρανε, ό,τι σας πόνεσε, να αφήσετε πίσω σας το 1957 και με αγάπη, ευτυχία και ενθουσιασμό να φέρουμε όλοι μαζί το νέο έτος 1958. Λοιπόν, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ευτυχές το νέο έτος 1958. Πάει ο παλιός ο χρόνος, ας γιορτάσουμε, παιδιά. Έλα εδώ να σε φιλήσω, βρε Καζανόβα της Πεντάρας. Ας κουνιάτε στην καρδιά. Καλή χρόνια, καλή χρόνια, καλή χρόνια, χρόνια πολλά. Χαρούμενη. Καλή χρονιά, κύριε αστυνόμο. Το ίδιο εύχομαι και σε σένα, αγαπητοί. Μόνο καλά νέα να φέρει το 1958. Μακάρι και ήθελε. Ο κύριος Πλητάς είναι νεκρός. Μα αυτό θα ήταν θαυμάσιο. Όχι, δεν καταλάβατε. Ο κύριος Πλητάς λέει είναι νεκρός. Τι είπες, παιδί μου, τι είπες, ξανά πες το. Είναι νεκρός, σας λέω, τον πυροβόλησαν. Θαυμάσια. Νεκρός, θέλω να πω. Εντελώς. Ναι, παρακαλώ, κυρίες και κύριοι, να μην κινηθεί κανένας από τη θέση του.